το τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι ξεριζωμένοι που έρχονται εδώ για τα παιδιά των ξεριζωμένων. Θα πάνε σε ελληνικά σχολεία. Σωστά. Κύριε Μαβαγάνη, η Ελλάδα έχει ανοίξει την αγκαλιά τη για να υποδεχτεί του μαθητέ. Έχουν έρθει πάνω από χίλιοι ήδη ανήλικοι πρόσφυγε στη χώρα μα. Ε, έχουν αρχίσει να εγγράφονται κάποιε δεκάδε σε σχολεία τη χώρα, απάκρι άκρη σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ήδη εγγραφέ και Έχουμε ήδη εγγραφέ σε Αττική, σε Κρήτη, σε Ρόδο, σε Πελοπόννησο, σε Μακεδονία. Έχουμε ήδη εγγραφέ. Έχουμε άρει κάποια γραφειοκρατικά αν θέλετε, ε, βήματα για να διευκολύνουμε την εγγραφή των μαθητών αυτών. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με τη UNICEF για θέματα διερμηνία. Όπω καταλαβαίνετε, εξαρτάται και όλα από το επίπεδο γνώση των ελληνικών που έχουν. Είναι παιδιά ελληνικών οικογενειών που, που μιλάνε κάπω τη γλώσσα. Έχουμε και που έχουν έρθει και έχουμε και άλλου που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Άρα, πώ θα Άρα, το μάθημα. Άρα, εξαρτάται. Έχουμε τάξη υποδοχή, όπου ε, γίνεται ειδικά για αυτού οι οποίοι δεν έχουν εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα, γίνεται με διαφορετική προσέγγιση, προκειμένου σιγά-σιγά και σταδιακά και ομαλά να ενταχθούν τα παιδιά αυτά. Άρα, στο, όλα αυτά στο, τα στο... παιδιά και τα στις χίλια στις που λέτε στις που ήρθαν θα φοιτήσουν. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει μια διαδικασία, πρέπει και οι... Η... Εφόσον το θέλουν εννοούμε. Η προσπάθεια που γίνεται είναι για την αφομοίωσή τους πάντως στη σχολική κοινότητα. Mm -hmm. Άρα αυτό είναι ένα, ένα, κομμάτι και πρέπει να πω ότι... Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Στους εκπαιδευτικού μας, στα στελέχη εκπαίδευση. Δεν είναι αυτονόητα όλα αυτά τα πράγματα. Ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα εκπέμπει ένα τέτοιο ηχηρό μήνυμα συμπαράσταση ε, και έμπρακτη στήριξη τη προσφυγική κοινότητα, η οποία και στη χώρα μα. Okay. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Ε, υπάρχουν όμω και πρωτοβουλίε στήριξη τη Ουκρανική εκπαιδευτική κοινότητα στην Ουκρανία. Τι εννοώ. Προφανώ βλέπουμε τρομακτικέ σκηνέ, βλέπουμε σπαρακτικέ εικόνε και το μείζον αυτή τη στιγμή είναι επιβίωση ε, προφανώ αυτού του πληθυσμού. Οφείλουμε όμω νομίζω να σκεφτόμαστε και μέσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, τα μεγάλα θύματα, τα μεγαλύτερα θύματα αυτού του πολέμου, γιατί τόσο πάνω από τα μεγάλα θύματα είναι τα παιδιά και οι νέοι. Και το ερώτημα είναι πώς θα επηρεάσει ο πόλεμος αυτός και το δικαίωμά του στο πολύτιμο, στο πολύτιμο αγαθό της εκπαίδευσης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πήρα την πρωτοβουλία και μίλησα με τον Ουκρανό Υπουργό Παιδείας, πρέπει να σας πω πριν από λίγες μέρες, ήταν σε ένα καταφύγιο, μιλήσαμε για πάρα πολλή ώρα, ε, του είπα ότι προτίθεμε να στείλω μια επιστολή σε όλους τους Ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας, τους υπουργού Παιδείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm -hmm. για να προτείνω τη σύσταση μια ομάδα δράσης. Τι θα κάνει αυτή η ομάδα δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφενός θα καταγράφει τις ανάγκες της Ουκρανικής εκπαιδευτική κοινότητα σε εξοπλισμό, πώ μπορεί συνεχιστεί εκπαίδευση δηλαδή και, και, και μεσοπρόθεσμα. Ε, εξοπλισμό, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικέ υπηρεσίες και αφετέρου θα ψάχνει να καλύψει αυτέ τι ανάγκε μέσα από δωρεάν προσφορέ από κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από επιχειρήσει, από φορεί κοινωνίας κοινωνία των πολιτών, Ο από διεθνεί δηλαδή, 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 με κόσμου. την εκπαίδευση για τα Ακριβώ. Γιατί νομίζω ότι οφείλουμε να ασχοληθούμε και ω Ελλάδα και ω χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ω Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο για το πώ τα παιδιά αυτά δεν θα στερηθούν το πολύτιμο αγαθό τη Επιτροπή. Άρα δρομολογείται όλο αυτό, έχετε συνεργαστεί με την Ευρώπη. Σωστά. Έχει, έχει σταλεί η επιστολή και αναμένουμε την αντίδραση τη Ευρώπη ε, στην, ε, στην πρόταση αυτή. Άρα στήριξη και σε επίπεδο mm -hmm. τη Ουκρανική κοινότητα που έρχεται στη χώρα μα των προσφύγων και σε επίπεδο τη Ουκρανική που μένει εκεί. Και ένα τρίτο επίπεδο στήριξη, κύριε Μαυραγάνη, στα δικά μα παιδιά εδώ πέρα. Γιατί το λέω αυτό. Έχετε εκεί εσεί παιδιά. Ε, πολλοί τηλεθεατέ προφανώ έχουν παιδιά, έχουν εγγόνια. Και η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μα ήρθαν αντιμέτωπα με βίαιο τρόπο, με Σκηνέ που δεν είχαν ξαναφανταστεί. Και ο γονιό δεν... με τα ερωτήματα του Ακριβώ. Οπότε τα εύλογα ερωτήματα, σα το λέω και εγώ ω μητέρα, ναι. τα εύλογα ερωτήματα είναι τι είναι πόλεμο, γιατί γίνεται πόλεμο, γιατί δεν συζητάνε μεταξύ του. Ε, εμένα από το αυ... παιδί μου με ρώτησε το μικρότερο, Ποιο είναι ο κακό τη ιστορία, αυτό που βλέπουμε. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, επειδή αυτά είναι πολύ εύλογα ερωτήματα και αυτέ οι σκηνέ είναι πρωτόγνωρε, ειδικά για τη γενιά των μικρών παιδιών. Ε, έχουμε στείλει επιπλέον υλικό και ε, έτσι, μια καθοδήγηση προ του εκπαιδευτικού μα ναι. για το πώ να χειριστούν, πώ να παρακινήσουν τα παιδιά να εξωτερικεύσουν τα, συναι... τα συναισθήματά του. Γιατί νομίζω ποιο είναι μείζον ναι. εδώ πέρα να μιλήσουν, να συζητήσουν, να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά του, ε, να μην τα ναι. κρατάνε μέσα του. Και γι' αυτό είναι ακριβώ το λόγο Έχετε να δίκιο. πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικού μα, οι οποίοι και σε αυτή την κρίση, ναι. και αυτή μια κρίση είναι και στο κομμάτι τη στο των περιστάσεων και βοηθούν και στηρίζουν τα παιδιά μα σε αυτέ τι πρωτόγνωρες καταστάσει και όταν είναι αντιμέτωποι με αυτέ τι πρωτόγνωρε εικόνε, σαν αυτέ που βλέπουμε και στο κανάλι σα. Και τι θα αφήσει όλο αυτό πρωτίστω εκεί που γίνεται το πόλεμο, αλλά και σε εμά. Είναι τεράστιο ο όγκο τη συναισθηματική πίεση. Δεν θα πω για την οικονομική που λέγαμε προηγουμένω, πολλέ ε, έχουμε... εκφάνσει και βέβαια,